Γεια σας και καλώς ήρθατε στα όμορφα σχέδια με βελόνες και βελονάκι. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να πλέκουμε αυτή την υπέροχη πλέξη για σάλι, λαιμό, ζακέτα ή μπλούζα, η οποία πλέκεται πάρα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Είναι πολλαπλάσια του 8 συν 4 και ιδανική και για αρχάριους θα έλεγα. Εγώ έχω πλέξει εδώ έναν λαιμό, ο οποίος έχει ένα φάρδος περίπου στα 21 εκατοστά και ένα μάκρος περίπου στο 1 μέτρο και 60. Βασικά έχω πλέξει ένα κομμάτι και αφού έφτασα στο 1 μέτρο και 60, έραψα τις δύο άκρες μου έτσι ώστε να γίνει στρόγγυλο και λαιμός. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα μαζί πώς πλέκεται. Το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Pulpy Gel Special Collection της εταιρείας Κάρτοπου. Και είναι ένα λατρεμένο νήμα γιατί έχει μικρές παγιέτες οι οποίες κάνουν το νήμα να γυαλίζει και αυτό μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Είναι 79% ακριλικό, 16% πολυέστερ και έχει 5% παγιέτες. Τα 100 γραμμάρια έχουν 420 μέτρα και μας συνιστά βελόνες νούμερο 3 έως 4 ή βελονάκι νούμερο 2,5. Εγώ θα δουλέψω με βελονάκι νούμερο 3,5. Τα νήματα αυτά μας τα έχει στείλει η φίλη μας Μέρη Πενταφρονίμου. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Μέρη, η οποία έχει κατάστημα στο Άστρος, κάνει όμως αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Θα βρείτε κάτω από το βίντεο όλα τα στοιχεία της Μέρης, όπως το τηλέφωνο της, το link της ομάδας της στο Facebook, αλλά και όλα τα χρώματα που βγαίνουν σε αυτό το νηματάκι. Πάμε να δούμε πώς πλέκεται. Πάμε να βγάλουμε ένα μικρό δειγματάκι από το σχέδιο, το οποίο είναι, όπως είπαμε, πολλαπλάσιο του 8 συν 4. Εγώ έχω κάνει εδώ μία λυσίδα με 28 γαϊτανάκια, γιατί θα πλέξω το σχέδιο 3 φορές. Οπότε, πολλαπλάσιο το 8, τα πήρα επί 3 είναι 24, συν 4, 28 γαϊτανάκια. Τώρα, θα ρίξω άλλες 4 θηλιές στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Και αυτές οι 4 θηλιές που μόλις έριξα στον αέρα μετράνε ως ένα διπλό ποδαράκι. Ξεκινάω λοιπόν το πλεκτό μου με ένα διπλό ποδαράκι και θα πλέξω άλλα 2 διπλά ποδαράκια. Τυλίγω το νήμα 2 φορές γύρω από το βελονάκι μου, θα αφήσω αυτές τις 4 θηλιές στον αέρα, οι οποίες είναι το πρώτο διπλό ποδαράκι, και θα μπω στην 5η μου θηλιά. Θα πιάσω το νήμα, θα το περάσω μέσα από την θηλιά και θα το φέρω μπροστά να το τραβήξω. Πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από τις πρώτες 2 θηλιές που έχω στο βελονάκι μου και μένουν 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από τις επόμενες 2 θηλιές που έχω στο βελονάκι και μένουν 2 θηλιές επάνω στο βελονάκι μου. Πιάνω το νήμα και περνάω μέσα από τις τελευταίες 2 θηλιές. Και έτσι έχω πλέξει τώρα στο σύνολο 2 διπλά ποδαράκια. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα διπλό ποδαράκι, τυλίγω το νήμα 2 φορές γύρω από το βελονάκι, μπαίνω μέσα στην επόμενη θηλιά, πιάνω το νήμα, το περνάω μέσα από την θηλιά και το φέρνω μπροστά, το τραβάω. Πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από τις πρώτες 2 θηλιές και έχω 3 θηλιές στο βελονάκι μου. Πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από τις επόμενες 2 θηλιές, έχω 2 θηλιές στο βελονάκι μου. Πιάνω το νήμα και περνάω μέσα από τις τελευταίες 2 θηλιές. Και έχω πλέξει στο σύνολο τώρα 3 διπλά ποδαράκια. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα. Αφήνω τα επόμενα 2 γαϊτανάκια και στο τρίτο θα πλέξω ένα άριχτο. Αφήνω 1-2 θηλιές άδειες, μπαίνω στην τρίτη θηλιά, πλέκω ένα άριχτο και στην επόμενη θηλιά άλλο ένα άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα. Θα αφήσω 2 θηλιές άδειες και στην τρίτη θηλιά θα πλέξω ένα διπλό ποδαράκι. Τυλίγω το νήμα 2 φορές γύρω από το βελονάκι, αφήνω 1-2 θηλιές άδειες και στην τρίτη θηλιά πλέκω ένα διπλό ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Ξεκίνησα με 3 διπλά ποδαράκια και τώρα συνεχίζω με 2 διπλά ποδαράκια. Και θα πλέξω ένα λαξ μέχρι που να φτάσω στο τέλος της σειράς μου ως εξής. 3 θηλιές στον αέρα. Θα αφήσω
2 θηλιές άδειες, στην επόμενη θηλιά, στην τρίτη θηλιά θα πλέξω ένα άριχτο και άλλο ένα άριχτο μέσα στην επόμενη θηλιά. 3 θηλιές στον αέρα. Θα αφήσω τις επόμενες 2 θηλιές άδειες και στην τρίτη θηλιά θα πλέξω ένα διπλό ποδαράκι. Και άλλο ένα διπλό ποδαράκι μέσα στην επόμενη θηλιά. Και ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Θα αφήσω τις επόμενες 2 θηλιές άδειες και στην τρίτη θηλιά θα πλέξω ένα άριχτο και άλλο ένα άριχτο μέσα στην επόμενη θηλιά. Και ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Θα αφήσω 2 θηλιές άδειες και θα κλείσω όπως ξεκίνησα με 3 διπλά ποδαράκια. Δηλαδή, κάνω τα 2 ρηξίματα, αφήνω 1-2 θηλιές άδειες, μπαίνω στην τρίτη θηλιά, πλέκω ένα διπλό ποδαράκι, στην επόμενη θηλιά ένα δεύτερο διπλό ποδαράκι και στην επόμενη θηλιά ένα τρίτο διπλό ποδαράκι. Λοιπόν, ξεκίνησα με 3 διπλά ποδαράκια, έριξα 3 θηλιές στον αέρα, έπληξα 2 άριχτα και μετά να αλλάξω. 3 θηλιές στον αέρα, 2 διπλά ποδαράκια, 3 θηλιές στον αέρα, 2 άριχτα, 3 θηλιές στον αέρα, 2 διπλά ποδαράκια, 3 θηλιές στον αέρα, 2 άριχτα και κλείνω με 3 θηλιές στον αέρα και 3 διπλά ποδαράκια. 1 θηλιά στον αέρα και γυρνάω την δουλειά μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα άριχτο στην πρώτη θηλιά, ένα δεύτερο άριχτο στην επόμενη θηλιά και ένα τρίτο άριχτο στη μεθεπόμενη θηλιά. Τώρα πλέκω ένα λάξ 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ είναι τα 2 άριχτα της τελευταίας μου σειράς. Θα πλέξω 2 διπλά ποδαράκια. Κάνω το ρίξιμο. Μπαίνω μέσα στο πρώτο άριχτο, πλέκω ένα διπλό ποδαράκι, 2 ρηξίματα, μπαίνω στο επόμενο άριχτο και πλέκω άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Και ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ είναι τα 2 διπλά ποδαράκια της τελευταίας σειράς, εδώ θα πλέξω 2 άριχτα. Μπαίνω μέσα στο πρώτο διπλό ποδαράκι, πλέκω ένα άριχτο. Και στην επόμενη θηλιά, πάνω από το δεύτερο διπλό ποδαράκι, ένα δεύτερο άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα και πάω στα άριχτα της τελευταίας σειράς για να πλέξω 2 διπλά ποδαράκια. Το πρώτο διπλό ποδαράκι μέσα στην θηλιά πάνω από το πρώτο άριχτο και το δεύτερο διπλό ποδαράκι μέσα στην επόμενη θηλιά πάνω από το δεύτερο άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα, πάω στα 2 διπλά ποδαράκια της τελευταίας σειράς, μπαίνω στην θηλιά πάνω από το πρώτο ποδαράκι, πλέκω ένα άριχτο και στην επόμενη θηλιά άλλο ένα άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα, πάω στα άριχτα της τελευταίας μου σειράς και πλέκω 2 διπλά ποδαράκια. Μπαίνω στο πρώτο άριχτο, πλέκω το πρώτο διπλό ποδαράκι. Και στο επόμενο άριχτο πλέκω το δεύτερο διπλό ποδαράκι. 3 θηλιές στον αέρα και κλείνω όπως ξεκινήσα με 3 άριχτα. Εδώ είναι τα 3 διπλά ποδαράκια της τελευταίας σειράς. Μπαίνω στο πρώτο, πλέκω ένα άριχτο. Στην επόμενη θηλιά πλέκω το δεύτερο άριχτο. Και στην τελευταία μου θηλιά πλέκω το τρίτο άριχτο. Αυτή ήταν η δεύτερη σειρά. Και αυτές είναι οι 2 σειρές που θα επαναλαμβάνουμε μέχρι που να τελειώσει το πλεκτό μας. Ξανά. Γυρνάω την δουλειά μου, ρίχνω 4 θηλιές στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Στην τελευταία μου σειρά έπλεξα 3 άριχτα. Τώρα θα πλέξω 3 διπλά ποδαράκια.
Οι 4 θηλιές που έριξα στον αέρα μετράνε σαν ένα διπλό ποδαράκι. Κάνω τα 2 ρηξίματα. Εδώ είναι η πρώτη μου θηλιά, το πρώτο διπλό ποδαράκι. Πάω στην δεύτερη θηλιά, πλέκω το δεύτερο διπλό ποδαράκι. Και στην επόμενη θηλιά πλέκω το τρίτο διπλό ποδαράκι. 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ έχω τα 2 διπλά ποδαράκια της τελευταίας σειράς. Θα πλέξω 2 άριχτα. Μπαίνω στην θηλιά πάνω από το πρώτο διπλό ποδαράκι, ένα άριχτο. Και στην επόμενη θηλιά πάνω από το δεύτερο διπλό ποδαράκι, το δεύτερο άριχτο. Και ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ είναι τα άριχτα της τελευταίας σειράς. Θα πλέξω 2 διπλά ποδαράκια. Μπαίνω στο πρώτο άριχτο, πλέκω το πρώτο διπλό ποδαράκι και στο επόμενο άριχτο πλέκω το δεύτερο διπλό ποδαράκι. 3 θηλιές στον αέρα. Πάω στα διπλά ποδαράκια της τελευταίας σειράς για να πλέξω άριχτα. Μπαίνω στην θηλιά πάνω από το πρώτο ποδαράκι, ένα άριχτο και στην επόμενη θηλιά το δεύτερο άριχτο. Και ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Πάω στα άριχτα της τελευταίας σειράς για να πλέξω διπλά ποδαράκια. Μπαίνω στην πρώτη θηλιά πάνω από το άριχτο, ένα διπλό ποδαράκι και στην δεύτερη θηλιά πάνω από το δεύτερο άριχτο, το δεύτερο διπλό ποδαράκι. Λοιπόν, ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ έχω τα διπλά ποδαράκια της τελευταίας σειράς. Μπαίνω στο πρώτο πλέκω ένα άριχτο και στο δεύτερο το δεύτερό μου άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ είναι τα άριχτα της τελευταίας σειράς. Έχω 3 άριχτα. Θα πλέξω 3 διπλά ποδαράκια. Μπαίνω στην πρώτη θηλιά. Πλέκω ένα διπλό ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά πλέκω το δεύτερο διπλό ποδαράκι. Και στην τελευταία θηλιά πλέκω το τρίτο διπλό ποδαράκι. Αυτή ήταν η επανάληψη της πρώτης σειράς. Γυρνάω την δουλειά μου, ρίχνω μία θηλιά στον αέρα και εδώ που έχω πλέξει τα διπλά ποδαράκια θα πλέξω τώρα άριχτα. Μπαίνω μέσα στην πρώτη θηλιά, πλέκω ένα άριχτο, στην επόμενη θηλιά το δεύτερο άριχτο και στη μεθεπόμενη θηλιά το τρίτο άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ έχω τα άριχτα της τελευταίας σειράς, θα πλέξω εδώ διπλά ποδαράκια. Κάνω τα ρηξίματα, μπαίνω μέσα στην πρώτη θηλιά, πλέκω το πρώτο διπλό ποδαράκι, 2 ρηξίματα, μπαίνω στην επόμενη θηλιά, πλέκω το δεύτερο διπλό ποδαράκι. 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ έχω τα διπλά ποδαράκια της τελευταίας σειράς, θα πλέξω άριχτα. Το πρώτο και στην επόμενη θηλιά το δεύτερο. 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ έχω άριχτα της τελευταίας σειράς, θα πλέξω διπλά ποδαράκια. Στο πρώτο άριχτο πλέκω το πρώτο διπλό ποδαράκι και στο δεύτερο άριχτο πλέκω το δεύτερο διπλό ποδαράκι. Και ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ είναι τα διπλά ποδαράκια της τελευταίας σειράς. Μπαίνω στο πρώτο πλέκω ένα άριχτο και στο επόμενο πλέκω το δεύτερο άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ είναι τα άριχτα της τελευταίας σειράς. Μπαίνω στο πρώτο άριχτο, πλέκω ένα διπλό ποδαράκι. Στο δεύτερο άριχτο πλέκω το δεύτερο διπλό ποδαράκι. 3 θηλιές στον αέρα. Και θα κλείσω όπως ξεκίνησα με 3 άριχτα. Εδώ είναι τα 3 διπλά ποδαράκια της τελευταίας σειράς. Μπαίνω στο πρώτο πλέκω ένα άριχτο. Πάω στο επόμενο πλέκω το δεύτερο άριχτο. Και στο τελευταίο διπλό ποδαράκι πλέκω το τρίτο και τελευταίο μου άριχτο. Θα γυρίσω την δουλειά μου και ξανά από την αρχή. Θα ξεκινήσω με 4 θηλιές στον αέρα. Εδώ που έχω πλέξει τα άριχτα θα πλέξω τα διπλά ποδαράκια. 3 θηλιές στον αέρα. Εκεί που έχω πλέξει διπλά ποδαράκια άριχτα.
τρεις θηλιές στον αέρα, εκεί που έχω άριχτα διπλά ποδαράκια και συνεχίζω μέχρι που να φτάσω στο τέλος της σειράς μου. Αυτό είναι το σχέδιο μας, είναι ένα πάρα πολύ εύκολο σχέδιο, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σχέδιο και αξίζει σίγουρα να το δοκιμάσετε. Όπως είπα και στην αρχή, ο δικός μου ολμός έχει περίπου ένα φάρδο στα 21 εκατοστά και το ξεκίνησα με 52 γαϊτανάκια. Το σχέδιο είναι πολλαπλάσιο του 8, οπότε τα πήρα επί 6, 6, 8, 48, συν 4, 52 γαϊτανάκια και συνέχισα κανονικά με τα επιπλέον 4 γαϊτανάκια τα οποία ήταν το πρώτο μου διπλό ποδαράκι και ξεκίνησα το σχέδιο. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να στηρίζετε το κανάλι με την δωρεάν εγγραφή σας. Θα ακολουθήσουν πολλά όμορφα σχέδια και με βελόνες και με βελονάκι. Θα χαρώ για ένα like αν σας άρεσε και καλή συνέχεια. Γεια σας!